Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλό φθινόπωρο, καλή σεζόν να έχουμε. Είμαστε εδώ για ακόμη μια σεζόν στον διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του NSTV με πολύ χαρά, με πολύ όρεξη. Στην εκπομπή πρώτος σκόρερ, ο Ανδρέας Λεκάκης θα είναι μαζί σας. Πρώτη μας εκπομπή για την φετινή σεζόν. Σήμερα Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε. Λοιπόν, και εμείς με την σειρά μας έχουν ξεκινήσει αρκετές από τις εκπομπές αυτής της σεζόν στο ραδιοφωνό μας. Έτσι λοιπόν και εμείς έχουμε σήμερα την πρώτη μας εκπομπή. Έτσι λοιπόν και εμείς ξεκινάμε. Και γρήγορα να καλησπερίσουμε και το φίλο το Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα ότι μας ακούει και μας εύχεται τα καλύτερα. Γεια σου Γιάννη και σε σένα ό,τι καλύτερο. Εδώ είμαστε λοιπόν για ακόμη μια χρονιά. Είμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε μετά από ένα καλοκαίρι όπου έχουν γίνει πάρα πολλά και όχι μόνο βέβαια σε αθλητικό επίπεδο, αλλά επειδή η εκπομπή ασχολείται με το αθλητικό κομμάτι, κυρίως γι' αυτό θα μιλήσουμε. Σίγουρα δεν θα φτάσει μια ώρα της εκπομπής για να τα καλύψουμε όλα όσα έγιναν αυτό το καλοκαίρι και συνεχίζουν να γίνονται σε όλα τα αθλήματα, σε όλους τους τομείς. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να ασχοληθούμε με τα κυριότερα πραγματάκια. Σε μια εβδομάδα η οποία τώρα ολοκληρώνεται και είχαμε στο ποδόσφαιρο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League και του Europa και του Conference. Είχαμε παιχνίδι για τον Ολυμπιακό χθες, δυστυχώς για την ελληνική ομάδα με μια ήττα, μια ακόμη ήττα, με 3-0 τη Φράιμπουργκ αυτή τη φορά. Είχαμε τον αποκλεισμό της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ από την συνέχεια του EuroBasket, από την προημιτελική φάση, την περασμένη 3η 13 του Σεπτέμβρη, ένα τουρνουά το οποίο δυστυχώς δεν πήγε όπως θα θέλαμε, μια εθνική που είχε πολύ υψηλές βλέψεις. Είχαμε επιτυχίες βέβαια για τον ελληνικό αθλητισμό, πολλές και στο στίβο εννοείται, μέσα στον Αύγουστο και η εθνική ομάδα πόλο των γυναικών πήρε την δεύτερη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είχαμε πολλούς λόγους να χαμογελάμε όσον αφορά τον ελληνικό αθλητισμό. Εν μέσω και τεράστιας μεταγραφολογίας, για να επιστρέψουμε πάλι στο ποδόσφαιρο, γιατί χθες ολοκληρώθηκαν οι μεταγραφές όσον αφορά τους παίκτες που έχουν συμβόλαιο στην Ελλάδα, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στο επίκεντρο με τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές που φέρνει συνεχώς και να έχει δημιουργηθεί πλέον και μια πολύ περίεργη κατάσταση αυτή τη στιγμή με μεγάλα αστέρια για τον Ολυμπιακό να ανακοινώνονται το ένα μετά το άλλο και την ίδια ώρα στον αγωνιστικό χώρο η ομάδα να μην βγάζει το επιθυμητό αγωνιστικό πρόσωπο θέλοντας ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να δέσει μετά τόσα πολλά νέα πρόσωπα. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα συγκεντρώσουμε, να τα συνοψίσουμε για να τα κουβεντιάσουμε την επόμενη ώρα εδώ σε αυτή την πρώτη μας εκπομπή στο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Νέας Σμύρνης, στην πρώτη εκπομπή του πρώτου σκόρερ για τη σεζόν 22-23. Ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα και αναφέρομαι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φράιμπουργκ χθες, το Γιώργος Καραϊσκάκης, στη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Χθες, η Πέμπτη, είχαμε τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στους ομίλους του Europa και του Conference League.
Ένα πολύ άσχημο αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό που συνοδεύτηκε και αυτό ήταν περισσότερο που πλήγωσε και τον κόσμο του με μια πάρα πολύ άσχημη εμφάνιση επίσης, γιατί πολλές φορές το να χάσεις είναι μέσα στο παιχνίδι εννοείται, αλλά σκοπός έχει και πώς, σημασία έχει και το πώς χάνεις πολλές φορές. Και αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός χθες είχε μια κάκιστη εμφάνιση, ήταν από τους χειρότερους Ολυμπιακούς των τελευταίων ετών. Σε ένα καλοκαίρι γενικά όπου ως ελληνικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη δεν τα πήγαμε καθόλου καλά, και αυτός είναι και ο λόγος που καταποντίζεται η Ελλάδα στο ranking της UEFA συνεχώς. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω πως βρισκόμαστε στην 20η θέση και πλέον κοιτάμε μόνο προς τα κάτω και δύσκολα προς τα πάνω, έχοντας μόνο μια ομάδα στην Ευρώπη από τη στιγμή που οι υπόλοιποι που βρίσκονται γύρω μας έχουν περισσότερες εκπροσώπους. Και το κύριο μας μέλημα πλέον είναι να μας περάσει η Κύπρος και το Ισραήλ, που έχουν φυσικά ομάδες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μάλιστα ομάδες με προοπτικές. Αυτά είναι τα δεδομένα δυστυχώς για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μπορεί στο τέλος αυτής της σεζόν να βγάζουμε 2 ομάδες στα προγραμματικά του Champions League και 5 συνολικά στην Ευρώπη, αλλά εάν συνεχίσουμε έτσι αυτές τις πολύ κακές εμφανίσεις και τη μικρή συγκομιδή βαθμών, τότε δεν αργεί η στιγμή όπου θα έχουμε πάλι μικρότερη εκπροσώπηση και όπου οι εκπρόσωποι μας θα ξεκινάνε όσο πιο νωρίς γίνεται το καλοκαίρι τις επίσημες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους. Κλείνει αυτή η παρένθεση και επιστρέφουμε στον Ολυμπιακό. Ξεκινήσαμε να λέμε για το πολύ κακό καλοκαίρι του ελληνικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη και πώς να μην ήταν από τη στιγμή που και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός αλλά και ο Άρης αποκλείστηκαν στα προγραμματικά του Conference League, δεν κατάφεραν να μπουν στους ομίλους. Θα ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση για την Ελλάδα να έχουμε ομάδες στους ομίλους του Conference League με δυνατότητες, με προοπτικές να προχωρήσουν και να φέρουν βαθμούς στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι μόλις πέρσι, μόλις πριν από λίγους μήνες, ο ΠΑΟΚ στην ίδια διοργάνωση κατάφερε να προχωρήσει και να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά όπου αποκλείστηκε από τη Μαρσέιγ και από μόνος του έφερε αρκετούς βαθμούς στην Ελλάδα. Ο ίδιος ΠΑΟΚ δεν κατάφερε και αποκλείστηκε από τη Λεύσκη Σόφιας μέσα στον Ιούλιο, μια ομάδα η οποία στον επόμενο γύρο αποκλείστηκε από ομάδα της Μάλτας, για να καταλάβουμε λίγο και τα δεδομένα πια, πώς έχουν διαμορφωθεί και πόσο κάτω είναι αυτή τη στιγμή το ελληνικό ποδόσφαιρο όσον αφορά τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός έκανε και αυτό τη μεγάλη του προσπάθεια, ένας Παναθηναϊκός ο οποίος δείχνει να χτίζει κάτι καλό πραγματικά και έκανε καλές επενδύσεις αυτό το καλοκαίρι, αλλά δεν τα κατάφερε απέναντι στην σαφώς πιο έτοιμη Σλάβια Πράγας. Και ο Άρης μπορεί να έκανε περίπατο κόντρα στην Κόμελ στο δεύτερο προγραμματικό του conference, αλλά δεν τα κατάφερε και αυτός κόντρα στην Maccabi Tel Aviv να προχωρήσει περαιτέρω στο conference. Γενικά με τις ομάδες από το Ισραήλ δεν έχουμε καθόλου καλές αναμνήσεις και καθόλου καλή παράδοση σαν ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι ότι ο Ολυμπιακός θα πήγε καλύτερα. Είναι νοπές ακόμη μνήμες. Και ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από Ισραηλινή ομάδα στα προγραμματικά του Champions League από τη Maccabi Haifa. Καταστροφικός αποκλεισμός και μια βαριά ήττα με 4-0 μέσα στο Καραϊσκάκι, που ήταν και το κύκνιο άσμα τελικά του Πέδρο Μαρτίνς. Αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να νικήσει ούτε την Σλόβαν Μπρατισλάβας, ούτε τον Απόλλωνα Λεμεσού στα προγραμματικά του Europa. Πήρε 2 προκρίσεις έχοντας 4 ισοπαλίες με αυτές τις ομάδες, τα 4 παιχνίδια που έδωσε, και πήρε 2 προκρίσεις στα πέναλτι. Ο Ολυμπιακός γενικά βρέθηκε στους ομίλους του Europa League τη φετινή χρονιά χωρίς να έχει νίκη στην Ευρώπη. Νίκες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχει δώσει μόνο ο Άρης στα 2 παιχνίδια με την Κόμελ. Και συνεχίζει να μην έχει νίκες ο Ολυμπιακός. Έχει ξεκινήσει και τον όμιλο αυτό του Europa με 2 ήττες. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι έτσι, με αυτά τα δεδομένα, δεν μπορεί να έχει πολλές ελπίδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον έστω και με αυτή τη μία εκπροσώπηση που έχουμε, τον Ολυμπιακό, στις επόμενες 4 αγωνιστικές κάτι να αλλάξει και λίγο τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Τώρα, όσον αφορά μόνο την κατάσταση στον όμιλο του Europa League του Ολυμπιακού και το χθεσινό παιχνίδι με την Freiburg, ο Ολυμπιακός γενικά αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ περίεργη κατάσταση. Νομίζω ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο για τους φιλάθλους του αλλά και γενικότερα για όλους όσους παρακολουθούμε το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό το καλοκαίρι που έζησε και συνεχίζει να ζει ο Ολυμπιακός φέτος
με τις μεταγραφές να έχουν πάρει παράταση ουσιαστικά τη φετινή χρονιά μέχρι 15 Σεπτεμβρίου σε σχέση με άλλα καλοκαίρια που είχαμε συνηθίσει να λήγουν και στην Ελλάδα στο τέλος του Αυγούστου. Με παίχτες να έρχονται συνεχώς στην ομάδα και όχι μόνο οποιοδήποτε, όχι απλά οποιοδήποτε παίχτες, αλλά παίχτες σαν τον Μαρσέλο, τον εμβληματικό αρχηγό της Ρεάλ Μαδρίτης, παίχτη με 5 Champions League, με συμμετοχές στην Εθνική Βραζιλίας, με τόσα πρωταθλήματα Ισπανίας, με τόσους τίτλους, παίχτη που μόλις πριν από λίγους μήνες σήκωσε στο Παρίσι το Champions League για τη Ρεάλ στο τελικό με τη Λίβερπουλ, όπως ο Χάμες Ροντρίγκες, που βρισκόταν στο Κατάρ τον τελευταίο χρόνο, αλλά έχει περάσει από τη Ρεάλ, από την Μπάγκερν και έχει πάρει τόσους τίτλους και αυτός. Έχει βγει πρώτο σκόρερ στο παγκόσμιο κύπελλο το 2014. Έχει και αυτός μια τεράστια καριέρα πίσω του και έρχεται στην Ελλάδα μόλις τα 31 του χρόνια. Όχι και αυτός στην καλύτερη του κατάσταση. Νομίζω ότι είναι δεδομένο αυτό. Αλλιώς η σκληρή αλήθεια δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα. Αλλά για τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου, είναι δύο παίχτες που δεν βλέπουμε εύκολα στη χώρα μας, η αλήθεια είναι. Είναι μεταγραφές που γίνονται μια φορά στα 20 χρόνια. Και είναι και άλλοι παίχτες. Χθες μόνο ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Μπακαμπού, τον πρώην επιθετικό της Μαρσέγ, τον Κονγκολέζο. Ήρθε και ο Σαμασέκου, σήμερα ανακοινώθηκαν πριν από λίγο και αυτοί οι παίχτες. Ο αμυντικός χαφ από την Χόφενχάιμ με εμπειρία στην Bundesliga. Ένας παίχτης που έκανε όνομα στην Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία. Μπορεί να έρθουν και ως ελεύθεροι, η προθεσμία για τους ελεύθερους λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, και ο Κασάμι και ο Μαρέλ Αμπντελαουί, δύο παλιοί γνώριμοι για τον Ολυμπιακό. Και γενικότερα το ρόστερ γεμίζει συνεχώς, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό να ζουν δύο πραγματικότητες. Η μία πραγματικότητα είναι οι παίχτες που ανακοινώνονται, τα λαμπερά ονόματα που ανακοινώνονται και βρίσκονται και στα επίσημα του Καραϊσκάκη. Χθες, λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού με τη Φράιμπουργκ, είχαμε και την κάτι σαν επίσημη παρουσίαση του Χάμες Ροντρίγκες μπροστά στον κόσμο του Ολυμπιακού, δίπλα στο Μαρσέλο. Δύο πρώην παίχτες Ρεάλ Μαδρίτης δίπλα-δίπλα στο Καραϊσκάκη να περιμένουν να παίξουν με τη φανέλα του Ολυμπιακού, να περιμένουν να παίξουν με τη φανέλα μιας ελληνικής ομάδας. Είναι πράγματα έξω από τα δικά μας δεδομένα. Και από τη μία λοιπόν να υπάρχει αυτό το γεγονός και αυτή και η προσμονή στους φίλους του Ολυμπιακού ότι κάτι καλό πάει να γεννηθεί. Και από την άλλη να υπάρχει ένας Ολυμπιακός προβληματικός από την αρχή του καλοκαιριού. Ένας Ολυμπιακός που έχει δώσει 12 παιχνίδια συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις φέτος και έχει μόλις δύο νίκες. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σύγχρονη ιστορία του Ολυμπιακού. Ένας Ολυμπιακός να έχει 2 στα 12, δύο νίκες μόνο με Ιωνικό και με ΠΑΣ Γιάννενα στο πρωτάθλημα. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα ισοπαλίες και ήττες. Ένας Ολυμπιακός που ακόμη δεν έχει νίκη στην Ευρώπη και ας έχει παίξει 8 παιχνίδια ευρωπαϊκά από τον περασμένο Ιούλιο. Και ξαναλέω ότι πέρα από τα αποτελέσματα, τα άσχημα, είναι ότι δεν βοηθάει καθόλου και η εικόνα. Ο Ολυμπιακός δείχνει προβληματικός πάρα πολύ, ακόμα και σαν εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Είδαμε και χθες το παιχνίδι με τη Φράιμπουργκ. Δεν μπορούσε κανένας παίκτης του Ολυμπιακού να μπει στο πνεύμα του παιχνιδιού. Φράιμπουργκ και από νωρίς άλλωστε έβαλε βάσεις για την νίκη, με γκολ στο 5 και στο 25. Ήταν ήδη 2-0 το παιχνίδι. Στο 52 λεπτό μπήκε το κερασάκι στην τούρτα. Αλλά είδαμε έναν Ολυμπιακό γενικά να μην μπορεί να περάσει το κέντρο, κανένας από τους παίχτες του να μην έχει καθαρό μυαλό, ιδέες, μια ιδέα με το τι να κάνει, για το τι να κάνει την μπάλα όταν την έχει στα πόδια του. Πολλά λάθη μεταβιβάσεις, το ίδιο είδαμε και στο παιχνίδι στη Γαλλία, στην πρεμιέρα των ομίλων, με την Ναντ. Και γενικά ένας Ολυμπιακός χωρίς πάθος, χωρίς ένταση, χωρίς ψυχή, χωρίς να μπορεί να πιέσει, χωρίς να μοιάζει ικανός να μπορεί να πιέσει, να βγάλει λίγο τσαμπουκά στο παιχνίδι του. Και αυτό είναι περισσότερο που έπληξε την εικόνα των Ερυθρόλευκων και λιγότερο η ήττα, που και αυτή βέβαια είναι πάρα πολύ σοβαρή και ψαλιδίζει αρκετές από τις ελπίδες του Ολυμπιακού να συνεχίσει στο Europa League και μετά το Γενάρη. Όσον αφορά λοιπόν το χθεσινό παιχνίδι. Λοιπόν, απλά, όσον αφορά τα δεδομένα που δημιουργούνται στον Ολυμπιακό, αυτό που έλεγα και προηγουμένως, είναι ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει βρει παρηγοριά στο ότι περιμένει να δει μια διαφορετική ομάδα, κυρίως από την διακοπή των εθνικών ομάδων και μετά. Αυτή η διακοπή τώρα που υπάρχει μετά από αυτό το Σαββατοκύριακο για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων στο Nations League και για τα διεθνή φιλικά, είναι βάλσαμο για τον Ολυμπιακό, γιατί τόσοι πολλοί καινούργοι παίχτες σίγουρα χρειάζονται ένα εύλογο χρονικό διάστημα
για να προσαρμοστούν, για να βρουν τα πατήματά τους, για να συνδεθούν και με τους υπόλοιπους στην ομάδα. Ο Ολυμπιακός μόνο χθες, ξαναλέω, έφερε στην Ελλάδα τρεις ποδοσφαιριστές, Σαμασέκου, Μπακαμπού, Χάμες Ροντρίγκες. Ακούγονται και άλλοι δύο επιστροφές που σας είπα, ακόμη δεν έχει μπει και στην αγωνιστική καθημερινότητα της ομάδας ο Μαρσέλο. Προπονείται στο Ρέντι για να μπει και αυτός σιγά σιγά σε κανονικούς ρυθμούς. Επομένως, για παράδειγμα, η δεκάδα που είδαμε του Ολυμπιακού χθες μπορεί και να μην την ξαναδούμε, από την άποψη ότι θέση σίγουρα στη μεσοπαιδική γραμμή θα πάρει κάποια στιγμή ο Χάμες Ροντρίγκες, θέση στην αριστερή πλευρά της άμυνας θα πάρει ο Μαρσέλο, θέση στα χαφ θα πάρει ο Σαμασέκου, θέση στο σέντερφορ θα πάρει ο Μπακαμπού. Γενικότερα, οι παίχτες που είναι να ενσωματωθούν στην ομάδα είναι παίχτες που λογίζονται για βασική, είναι τεράστια ονόματα, όπως είναι ο Μαρσέλο και ο Χάμες Ροντρίγκες, και αυτό είναι και αυτό μια παράμετρος που παίζει το ρόλο της για την κακή εμφάνιση των παικτών του Ολυμπιακού χθες. Γιατί όταν μια ομάδα ακόμη φτιάχνεται και οι μισοί παίχτες που βρίσκονται σε μια δεκάδα δεν ξέρουν αν σε 2-3 εβδομάδες θα βρίσκονται στα βασικά πλάνα της ομάδας, τότε είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν στο παιχνίδι και να αποδώσουν τα αναμενόμενα. Ο Ολυμπιακός με το ρόστερ που πλέον διαμορφώνει, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να παίξει σπουδαία μπάλα, έχει τεράστια ποιότητα. Αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει και το καλύτερο ρόστερ στην ιστορία του όσον αφορά, ξαναλέω πάντα, τα ονόματα, γιατί όλα αποδεικνύονται στο χορτάρι, είναι η αλήθεια. Αν δεν μπορέσεις να αποδείξεις την αξία σου στο χορτάρι και στα παιχνίδια, τότε όλες οι άλλες κουβέντες πάνε περίπατο. Και σίγουρα οι προοπτικές είναι πάρα πολύ καλές. Όμως, όσον αφορά το τώρα, είναι ο Ολυμπιακός μια προβληματική ομάδα που έχει δυσαρεστήσει πάρα πολύ με την απόδοσή της και τα αποτελέσματα που φέρνει. Αλλά ξαναλέω, πάντα υπάρχουν προοπτικές για κάτι καλύτερο, για να γεννηθεί κάτι καλύτερο. Αλλά αν κάτσετε να σκεφτείτε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει στο τέρμα έναν από τους καλύτερους τερματοφύλακες του Euro του περσινού, τον Τόμας Βατσλίκ, διεθνή με την Εθνική Τσεχίας. Έχει τον Σίμε Βερσάλικο, ο οποίος είναι φιναλίστ στο παγκόσμιο κύπελο με την Εθνική Κροατίας, προέρχεται από την Ατλέτικο Μαδρίτης, ένας παίχτης και αυτός του υψηλού επίπεδου. Έχει αριστερό μπακ τον Μαρσέλο, που και μόνο το όνομα λέει τα πάντα. Έχει στην άμυνα τον Σοκράτη και τον Μανολά, που μέχρι και πριν από λίγο καιρό θεωρούνταν από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς στην Ευρώπη και έπαιζαν στην Arsenal και στην Ρώμα. Έχει αμυντικό χαφ τον Εμβιλά με τόσες παραστάσεις ευρωπαϊκές. Έρχεται και ο Σαμασέκου με τόσες παραστάσεις στην Bundesliga. Έχει τον Pep Biel μεσοεπιθετικά, ο οποίος έχει δείξει την ποιότητά του και στην Κοπεχάγη. Έχει τον El Arabi, που γνωρίζουμε πολύ καλά τι μπορεί να προσφέρει επιθετικά, ο πρώτος σκόρερ στην ευρωπαϊκή ιστορία του Ολυμπιακού. Έχει τον Χάμες Ροντρίγκες, παίχτη με τεράστια ποιότητα. Έχει τον Βαλμπουενά, ο οποίος μπορεί να προσφέρει κάμποσα ποιοτικά λεπτά στα παιχνίδια. Έχει δηλαδή πάρα πολύ υλικό και πάρα πολύ καλό υλικό. Έχει ένα τεράστιο ρόστερ βέβαια. Θα πρέπει να δει πώς μπορεί ακόμα και αυτές τις τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη να το αδειάσει. Βέβαια, τώρα που έχει λήξει η μεταγραφική περίοδος στις περισσότερες χώρες, νομίζω μόνο της Πορτογαλίας όσον αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες είναι ανοιχτή μέχρι τις 22 Σεπτέμβρη. Είναι πιο δύσκολο να ξεφορτωθεί τώρα παίχτες που δεν θέλει. Ίσως αυτό το ξεκαρτάρισμα πάει για το Γενάρη. Σίγουρα είναι κάτι που έχουν να περιμένουν οι φίλοι του Ολυμπιακού και γενικότερα όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου βλέπουν πολύ μεγάλη περιέργεια και ενδιαφέρον αυτά που διαδραματίζονται στο Ολυμπιακό το τελευταίο μήνα, σε ένα τελείως τρελό καλοκαίρι για τους Ερυθρόλευκους. Ένα καλοκαίρι που ξεκίνησε με γκρίνια για τις μεταγραφές. Θυμίζω ότι οι πρώτες μεταγραφές του Ολυμπιακού, εκτός από το Βρυσάλικο που ήταν να παίξει με Βεργαμινές, ήταν ο Ζιγκερνάγκελ, ο Άβυλα και ο Αμπουμπακάρ Καμαρά. Και για πολύ καιρό ήταν οι μοναδικές μεταγραφές αυτές για τον Ολυμπιακό. Με αυτές τις μεταγραφές δηλαδή πήγε να διεκδικεί στην πρόκρισή του στους ομίλους Champions League. Συνεχίστηκε με το διασυρμό από τη Μακάμπι Χάιφα, με αλλαγή προπονητή, Κορμπεράν Αντί Μαρτίνς. Με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και κορυφώθηκε με την προσθήκη παιχτών όπως ο Μαρσέλο, ο Μπακαμπού και ο Χάμες Ροντρίγκες τώρα μέσα στον Σεπτέμβρη. Είναι ένα τρελό καλοκαίρι γενικά για τον Ολυμπιακό.
Θα δούμε τι θα φέρει. Στο ποδόσφαιρο τα πάντα είναι ρευστά. Μπορεί ο Ολυμπιακός σε δύο μήνες να έχει χτίσει μια εξαιρετική ομάδα, η οποία να τα πηγαίνει πολύ καλά και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Να σημειώσουμε βέβαια πως οι παίχτες που ήρθαν τώρα, τα τελευταία 24 ώρα, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Δηλαδή, για να παίξουν στην Ευρώπη, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του περιπέτεια είτε στο Europa, καταλαμβάνοντας τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, είτε στο Conference, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση. Μόνο ο Μαρσέλο, από τους παίχτες που δεν έχουμε δει ακόμη να αγωνίζονται, μπορεί να παίξει στο Europa League. Έχει προλάβει να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Ούτε ο Χάμες, ούτε ο Μπακαμπού, ούτε ο Σαμασέκου, ούτε οι παίχτες που ενδεχομένως να έρθουν ως ελεύθεροι θα μπορέσουν να ενισχύσουν τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Επομένως, ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος, μέχρι το φινάλε των ομίλων του Europa League, μέχρι τις αρχές του Νοέμβρη δηλαδή, θα πρέπει να πορευτεί με την ομάδα που είδαμε χθες, συν τον Μαρσέλο, στο Europa. Αυτοί είναι οι παίχτες που πρέπει να βρουν τις λύσεις. Αυτή είναι η ομάδα με την οποία πρέπει να βρει λύσεις και ο Κάρλος Κορμπεράν, ο οποίος πλέον, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκεται υποκαθεστώς τρομερής πίεσης, χωρίς απαραίτητα να φταίει μόνο ο ίδιος. Ένας προπονητής που μπήκε στα βαθιά, στα μέσα του καλοκαιριού, ανέλαβε μια ομάδα που δεν είναι δικιά του, χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία, ανέλαβε να την οδηγήσει σε κάτι καλό. Είχε το δύσκολο έργο να προσπαθήσει να μοντάρει την ομάδα και να μάθει τους παίκτες του την ώρα που η ομάδα έδινε επίσημα παιχνίδια. Θα δούμε αν θα είναι αυτός που θα πληρώσει το μάρμαρο τελικά για τις κακές εμφανίσεις. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός την Κυριακή έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο και κρίσιμο παιχνίδι στο Κλεάνης Βικελίδης κόντρα στον Άρη, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ίσως κρυθούν πολλά και για το μέλλον του προπονητή. Ξαναθυμίζω ότι μεσολαβεί και διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Θα δούμε τι θα συμβεί. Ποδόσφαιρο είναι. Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν ξαναλέω από τη μια στιγμή στην άλλη. Απλά και κάτι τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι το παράδοξο με αυτό το καλοκαίρι του Ολυμπιακού είναι πως ουσιαστικά έχει την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός έχει ζήσει πολλές μεταγραφικές περιόδους μέσα σε ένα καλοκαίρι. Δηλαδή, άλλο καλοκαίρι ήταν για τον Ολυμπιακό μέχρι τα μέσα εκεί περίπου του Αυγούστου. Άλλοι παίχτες ήρθαν, άλλοι παίχτες υπολογίζονταν για την ομάδα. Αλλιώς είχε διαμορφωθεί το ρόστερ. Και τελείως άλλη μεταγραφική περίοδος είναι για τον Ολυμπιακό από τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη, τότε που ήρθε ο Μαρσέλο και μετά. Είναι σαν να έχει ζήσει δύο διαφορετικά μεταγραφικά παράθυρα ο Ολυμπιακός και είναι σαν να έχουμε ακόμη καλοκαίρι ουσιαστικά και να προσπαθεί η ομάδα να μονταριστεί. Ακόμη δεν έχουν μπει τόσοι παίχτες να παίξουν και είναι σαν η ομάδα να δίνει ακόμη φιλικά προετοιμασίας, εν αναμονή των παικτών που θα μπουν να παίξουν και να αναμονή της διαμόρφωσης του κανονικού ρόστερ της κανονικής ενδεκάδας. Όμως η σεζόν έχει ήδη αρχίσει και η αλήθεια είναι πως ο Ολυμπιακός έχει ήδη δύο γκέλες στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές πρωταθλήματος και έχει 0-2 στο Europa League και είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Θα δούμε αν μπορεί να γυρίσει το χαρτί. Υπάρχουν τέσσερις αγωνιστικές ακόμη στο Europa. Ο Ολυμπιακός έχει τώρα δύο κολλητά παιχνίδια με την Karabag. Στη συνέχεια έχει εκτός έδρας τη Φράιμπουργκ και τελειώνει στο Καραϊσκάκι με την ΝΑΝΤ. Εντάξει, το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ δρόμο. Ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει ξεκινήσει εξαιρετικά ο Παναθηναϊκός, που όλοι περίμεναν πως θα πάει καλύτερα από πέρσι. Ήδη από πέρσι είχαν μπει οι βάσεις με ωραίο ποδόσφαιρο επί Γιωβάνοβιτς και με την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της ομάδας από 8 χρόνια, κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το ξεκίνημα το κακό μπορεί και να το πληρώσει ο Ολυμπιακός ή μπορεί και όχι, αυτό ο χρόνος θα το δείξει. Λοιπόν, αρκετά είπαμε για τον Ολυμπιακό. Μείναμε πάρα πολύ γιατί είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση αυτή που ζήσαμε και συνεχίζουμε να ζούμε αυτό το καλοκαίρι. Δεν έχουμε, ξαναλέω, πάντα την ευκαιρία κάθε καλοκαίρι να βλέπουμε στο ποδόσφαιρό μας τέτοιους ποδοσφαιριστές όπως ο Μαρσέλο, όπως ο Χάμες Ροντρίγκες, όπως και ο Βρυσάλικο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι γενικά είδαμε λαμπερές μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι και από τις υπόλοιπες ομάδες. Και όταν λέω λαμπερές μεταγραφές, εννοώ πάντα τηρουμένων των αναλογιών του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι. Δηλαδή, και οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού με τον Βέρμπιτς, τον Σπόραρ και τον Μπερνάρτ, φυσικά με αποκορύφωμα τον Μπερνάρτ, για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού των τελευταίων χρόνων ήταν λαμπερές, ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Ο Σπόραρ είναι ένας παίχτης με πολλές περγαμηνές, με πολύ μεγάλη εμπειρία και από το πορτοκαλικό πρωτάθλημα και από το αγγλικό, έστω και από τη δεύτερη του κατηγορία. Ένας παίκτης που δεδομένα κατέχει τον γκολ και ήδη αυτό το πρώτο διάστημα έχει βοηθήσει τον Παναθηναϊκό
είναι ένας παίχτης που έχει το σκοράρισμα, που έχει το εκτόπισμα στη θέση του center four και πιστεύω ότι όσο περνάει και όσο θα βοηθάει ακόμη περισσότερο στο επιθετικό παιχνίδι τον Παναθηναϊκό. Και ο Βέρμπιτς είναι ένας πολύ ποιοτικός παίχτης, προερχόμενος από την Δυναμό Κιέβου, μπορεί να βοηθήσει στα άκρα. Και ο Μπερνάρντ φυσικά, Βραζιλιάνος, με θητεία και στην Everton, μπορεί να γλυκάνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος και αυτός ενισχύθηκε την τελευταία μέρα των μεταγραφών για την Ελλάδα, των παικτών με συμβόλαιο. Πήρε δύο χαφ, τον Τσοκάη από την Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ και τον Τρουί από την Ρεν. Ο Παναθηναϊκός που δεδομένα ήθελε ενίσχυση στα χαφ και πήρε δύο παίχτες λοιπόν σε εκείνη τη θέση. Είναι ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος και φαίνεται να είναι σε ισχύ ένα πολύ καλό project αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Αλλά και η ΑΕΚ, για παράδειγμα, πήρε παίχτες πολύ σημαντικούς για τα ελληνικά δεδομένα, όπως ο Ντομαγκόη Βίντα, συμπαίκτης του Βρυσάλικο στην Εθνική Κροατίας, μαζί έφτασαν μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018. Όπως ο Τζιμπρίλ Σιντιμπέ, στον ίδιο τελικό βρέθηκε, Γαλλία-Κροατία, παγκόσμιος πρωταθλητής, πρώην αμυντικός της Μονακό, δεξιός αμυντικός. Ο Τζιμπρίλ Σιντιμπέ τη σεζόν 16-17, όπου η Μονακό έκανε εκείνη την φοβερή σεζόν της και κατέκτησε το πρωτάθλημα Γαλλίας, σπάζοντας την κυριαρχία της Paris Saint-Germain και φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά του Champions League, ήταν ο βασικός δεξιός μπακ της. Ένας παίκτης ο οποίος έδειχνε τότε έτοιμος να κάνει το ξεπέταγμα, δεν πήγε ακριβώς όπως θα ήθελε η καριέρα του από εκείνο το σημείο και μετά. Βρέθηκε μέχρι την Premier League και την Everton, γύρισε κάποια στιγμή στη Μονακό, είχε μείνει ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι και η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε αυτή την ευκαιρία. Μακάρι να τα πάει πολύ καλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ γενικά δεν έχει καλή παράδοση με Γάλλους. Ο Τσιντιμπέ είναι αυτός που θέλει να σπάσει την παράδοση αυτή, την κυτρινόμαυρη. Και ο Μουκουντή, για παράδειγμα, ο κεντρικός αμυντικός Σεντετιέν, είναι και αυτός μια πολύ καλή προσθήκη. Και ο Ελίασον, που ήρθε και αυτός από το γαλλικό πρωτάθλημα. Για μια ΑΕΚ η οποία θυμίζω ότι σε λίγες μέρες μπαίνει και αυτή στο νέο της γήπεδο, έστω και με κάποια μικρή καθυστέρηση, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Χρειαζόμαστε νέα γήπεδα. Μακάρι να προχωρήσουν και οι υποθέσεις και των άλλων ομάδων, και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Και ο Άρης βέβαια έφερε πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές για τα ελληνικά δεδομένα, ο κ. Ζερβίνιο, πολύ σπουδαία μεταγραφή, και ο Μανού Γκαρσία φυσικά, και αυτός πολύ σπουδαία μεταγραφή, και ο Γκρέι, πολύ καλός σκόρερ και αυτός γνώστης του αγγλικού ποδοσφαίρου, έχει δείξει την αξία του. Είναι παίχτες που ήρθανε και έχουν την προοπτική να ομορφύνουν το ελληνικό ποδόσφαιρο, όλοι αυτοί. Δεν ήταν μόνο ο Ολυμπιακός που έκανε τις εντυπωσιακές μεταγραφές, απλά ο Ολυμπιακός έκανε τις πιο λαμπερές μεταγραφές από κάθε άλλη ομάδα, γιατί όταν έρχονται σε ένα καλοκαίρι παίχτες όπως ο Μαρσέλο και ο Χάμες Ροντρίγκες, όλες οι υπόλοιπες μεταγραφές νομίζω είναι λογικό να περάσουν σε δεύτερη μοίρα. Αλλά συνολικά, σαν ελληνικό ποδόσφαιρο, έγιναν καλές μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι, έγιναν μεταγραφές που μας παρέπεμψαν σε άλλες εποχές, έτσι, περισσότερο καλές και εύρωστες οικονομικά. Μένει να δούμε, λοιπόν, πώς θα αποτυπωθούν όλα αυτά και στο χορτάρι. Δυστυχώς, στην Ευρώπη έχουμε, ξαναλέω, μόνο μία ομάδα. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο ελληνικό μας πρωτάθλημα και ποια θα είναι η μοίρα του ελληνικού ποδοσφαίρου μέχρι το τέλος της σεζόν 22-23 στην Ευρώπη. Μια μοίρα που εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τα χέρια του Ολυμπιακού.
Λοιπόν, για να φύγουμε λίγο από τα του ελληνικού ποδοσφαίρου και από τα του Europa League, θέλω να πάμε λίγο στο Champions League, όπου είχαμε την Τρίτη και την Τετάρτη την διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής. Γρήγορα περνάνε οι αγωνιστικές φέτος στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και ο λόγος είναι απλός, ότι για 1,5 μήνα από τις αρχές Νοέμβρη μέχρι και τα τέλη του Δεκέμβρη θα έχουμε διακοπήσει τα πάντα, καθώς θα διεξαχθεί το παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ. Επομένως, μέχρι αρχές Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων και στις τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και βλέπουμε κάτι πρωτόγνωρο. Πολλά είναι τα πρωτόγνωρα που έχουμε ζήσει στον αθλητισμό τα τελευταία χρόνια και λόγω του κορονοϊού. Αυτή τη φορά είναι λόγω του παγκόσμιου κυπέλλου του Κατάρ. Από την πρώτη εβδομάδα κιόλας του Σεπτέμβρη ξεκίνησε το Champions League, το Europa και το Conference, και θα ολοκληρωθούν, ξαναλέω, μέχρι τις αρχές του Νοέμβρη. Επομένως, έχουμε ήδη διανύσει το 1 τρίτο της φάσης των ομίλων. Και αλήθεια είναι ότι είδαμε και αυτή την αγωνιστική κάποια αποτελέσματα που μπορούν να χαρακτηριστούν εκπλήξεις. Για παράδειγμα, βλέπουμε κάποιες ομάδες να δυσκολεύονται στο ξεκίνημα του Champions League, κάποιες ομάδες που θεωρούνταν φαβοροί. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τη Liverpool, η οποία βίωσε ένα διασυρμό στην πρεμιέρα κόντρα στην Νάπολη, τήθηκε με 4-1, και στη δεύτερη αγωνιστική τώρα, την περασμένη Τρίτη, νίκησε έστω και πολύ δύσκολα τον Άγιαξ με 2-1, με ένα γκολ του Μάτιπ στο φινάλε. Μια Λίβερπουλ η οποία γενικότερα δεν έχει ξεκινήσει καλά την φετινή σεζόν, ούτε και στο πρωτάθλημα, στο οποίο χάσει πολύ έδαφος από το ξεκίνημα. Έχουν παίξει ρόλο σε αυτό και οι πολλοί τραυματισμοί. Αυτή τη στιγμή η Λίβερπουλ είναι ισόβαθμη με τον Άγιαξ στους 3 βαθμούς και η Νάπολη έχει το απόλυτο το 2-2 με 6 βαθμούς. Τελευταία η Rangers χωρίς βαθμό. Η Νάπολη είναι μια εξαιρετική ομάδα που, παρά το γεγονός πως έχασε σε ένα καλοκαίρι παίχτες σημαίες όπως ο Μέρτενς, όπως ο Ινσίνιε, όπως ο Φαμπιάν Ρουίθ, όπως ο Κουλιμπαλί, έχει καταφέρει να φτιάξει ένα εντυπωσιακό σύνολο. Είναι αυτή τη στιγμή πρώτη στην Ιταλία, είναι πρώτη στον όμιλο του Champions League και ξεχωρίζει περισσότερο από όλους ο Χβίτσα Βαρασχέλια, ο Γεωργιανός αριστερός εξτρέμ, ο οποίος πραγματικά είναι χάρμα ιδέστε. Αξίζει να καθίσετε να παρακολουθήσετε ένα παιχνίδι των Παρτενοπέοι μόνο και μόνο για να τον παρακολουθήσετε. Ήδη έχει ξεκινήσει να κάνει απόσβεση των λίγων χρημάτων που έδωσε η Νάπολη στην Δυναμό Μπατούμι, στην ομάδα του από τη Γεωργία, για να τον αγοράσει. Ένας παίκτης που έκανε όνομα στη Ρούμπιν Καζάν, τον γνωρίσαμε εμείς και από τα πρόσφατα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας με τη Γεωργία, μας είχε βάλει και γκολ. Αλλά η κατάσταση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η αποχώρηση των παικτών από το ρώσικο πρωτάθλημα ευνόησε τελικά την Νάπολη, γιατί ο Κβαρατσχέλια γύρισε στο πρωτάθλημα της χώρας του, η τιμή του έπεσε και μπόρεσαν οι Ναπολιτάνοι να τον αγοράσουν. Και έχουν πετύχει μέχρι στιγμής μια φλέβα χρυσού. Έχει αποδειχθεί λίρα 100. Μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι πέρασε με 4-0 η Μπρίζ από την έδρα της Πόρτο για το δεύτερο όμιλο. Μια Μπρίζ που έχει ξεκινήσει με 2-2. Εξαιρετική ομάδα οι Βέλγοι. Και με κάποιες μεταγραφές φέτος που τους έχουν ανεβάσει επίπεδο, όπως ο Φεράν Τσουτγκλά που ήρθε από την Μπαρτσελόνα και ήταν εντυπωσιακός στον Τραγκάο. Αντίθετα, η Ατλέτικο που δυσκολεύτηκε στην πρεμιέρα να νικήσει την Πόρτο, νίκησε με γκολ στο 90-8, αν δεν κάνω λάθος. Έχασε από τη Λεβερκούζεν και τώρα είναι ισόβαθμες αυτές οι δύο ομάδες στη δεύτερη θέση, με την Πόρτο να μην έχει ακόμη βαθμό, σε έναν όμιλο που τα πάντα είναι ανοιχτά. Η Μπάγερν έχει το 2-2 στον όμιλο Φωτιά με Μπαρτσελόνα και Ίντερ. Νίκησε στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής την Μπαρτσελόνα με 2-0 στο Μόναχο, δίνοντας συνέχεια στην πολύ καλή παράδοση που έχει με την Μπαρτσελόνα και ειδικά στο Allianz Arena. Η Μπαρτσελόνα θα τα παίξει όλα για όλα στα δύο κόλτα παιχνίδια με την Ίντερ τώρα πλέον. Η Μπαρτσελόνα που νίκησε την πρεμιέρα τη Βικτόρια Πλίτζεν. Το ίδιο έκανε και η Ίντερ κόντρα στην τσεχική ομάδα που θα είναι δυστυχώς ο σάκος του Box, δυστυχώς για εκείνη, σε αυτόν τον όμιλο από ό,τι φαίνεται, αλλά θα πάρει και πολύτιμες εμπειρίες. Πολύ καλή και η Sporting στον τέταρτο όμιλο και αυτή έχει το απόλυτο. Νίκησε την Tottenham αυτή την εβδομάδα με 2-0 με 2 γκολ στο φινάλε. Μια Tottenham που είχε νικήσει τη Marseille στην πρεμιέρα, αλλά έμεινε τώρα στους 3 βαθμούς, όσο έχει και η Eintracht, η οποία μπορεί να δείχθηκε 4 γκολ από την Sporting στην πρεμιέρα, και όλοι να έκαναν λόγο για μια ομάδα η οποία δεν είναι επίπεδο Champions League, μια ομάδα η οποία βρίσκεται στους ομίλους μόνο και μόνο επειδή κατέκτησε το Europa League την περασμένη περίοδο, αλλά να που έδωσε τη δικιά της απάντηση με νίκη μέσα στην Μασσαλία και έχει φέρει τα πάνω κάτω και αυτή σε αυτόν τον όμιλο. Τι να πει κανείς τώρα για τον πέμπτο όμιλο, όπου η Chelsea, η οποία και αυτή δεν είχε ξεκινήσει καλά την σεζόν και μάλιστα είχαμε και αλλαγή προπονητή, με τον Thomas Tuchel να
απολύεται από το νέο ιδιοκτήτη των μπλε, τον Τοντ Μπόιλι, και να έρχεται ο Γκρέαμ Πότερ, ο προπονητής με χρόνο στις Brighton, να αναλαμβάνει το πόστο του τεχνικού στους μπλε. Έχει ξεκινήσει με μόλις ένα βαθμό στα πρώτα δύο παιχνίδια η Chelsea και μάλιστα σε έναν όμιλο που φαίνεται στα μέτρα της με Δυναμό Ζάγκρεμπ και Ζάλτσμπουργκ. Η άλλη μεγάλη ομάδα του ομίλου είναι η Μίλαν, η οποία έχει 4 βαθμούς. 3 έχει Δυναμό Ζάγκρεμπ σε αυτό το όμιλο, 2 με συγχωρείτε η Ζάλτσμπουργκ και μόλις έναν η Chelsea, η οποία βίωσε μια ήττα σοκ στην Κροατία στο μάτς της πρεμιέρας. Ήταν άλλωστε και το παιχνίδι στο οποίο έφτασε ο κόμπος το χθένι με τον Τόμας Τούχελ, ένας προπονητής ο οποίος θυμίζω ότι πριν από ένα χρόνο και κάτι οδήγησε την Τζέλ στην κορυφή της Ευρώπης, αλλά αυτή είναι η μοίρα του προπονητή, δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα, ισχύει παντού. Και έρθει ισοπαλία με τη Ζάλτσμπουργκ η Τσέλσι σε αυτή την εβδομάδα, επομένως καταλαβαίνετε πόσο κρίσιμα είναι τα δύο κολλητά παιχνίδια με τη Μίλαν για τους μπλε και γενικότερα για την τύχη αυτού του ομίλου. Στον έκτο όμιλο η Real Madrid δεν καταλαβαίνει απολύτως τίποτα. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης για 14η συνολικά φορά στην ιστορία της το περασμένο καλοκαίρι. Έχει το 2-2, νίκησε 3-0 τη Σαχτάρ, την Celtic με συγχωρείτε στην Πρεμιέρα και 2-0 τη Λειψία στον Περναμπέου αυτή την εβδομάδα, χωρίς Μπενζέμα μάλιστα. Και όταν η Real μπορεί και παίρνει αποτελέσματα και στην κακή της βραδιά, γιατί δεν ήταν μια καλή βραδιά αυτή κοντά στη Λειψία, χρειάστηκε ο Βαλβέρδε προς το τέλος να ξεκλειδώσει με μια ωραία του ατομική προσπάθεια. Τη νίκη για τη Real Madrid και είχαμε και ένα ακόμη ωραίο γκολ από τον Ασένσιο. Τότε καταλαβαίνετε ότι όλα λειτουργούν πολύ καλά στην ομάδα. Μια Real η οποία έχει το απόλυτο, δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να το έχει αυτό μέχρι στιγμής στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει 5-5 στην Ισπανία και 8-8 γενικά, γιατί έχει νίκες 2 και στο Champions League και βάζουμε μαζί στη σούμα και τη νίκη της κόντρα στην Eintracht Frankfurt στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup στα μέσα του Αυγούστου. 4 βαθμούς έχει εκπληκτική Σαχτάρ σε αυτό τον όμιλο, που αψηφά τις δυσκολίες που υπάρχουν φυσικά με την εμπόλεμη κατάσταση στη χώρα της. Δίνει τα παιχνίδια της στην Πολωνία, τα εντός έδρας, και κάνει μια πραγματικά συγκινητική προσπάθεια φέτος στο Champions League. Πήρε μια εντυπωσιακή νίκη στην έδρα της Λειψίας στην πρεμιέρα και έφερε και ισοπαλία με τη Celtic, με μεγάλο προγωνιστή τον αριστερό της Χαφτο Μούντριχ, που θα είναι ο επόμενος που θα μοσχοπουλήσουν οι Ουκρανοί. Ένα βαθμό έχει Celtic, 0 βαθμούς η Λειψία. Στον 7ο όμιλο η City έχει 6 βαθμούς, έχει το απόλυτο. 3 έχει Dortmund από ένα Κοπεχάγη και Σεβίλη. Η City, η οποία νίκησε και την Dortmund αυτή την εβδομάδα με 2-1 με ανατροπή και το γκολ της ανατροπής το έβαλε ο Erling Haaland, πλήγωσε την πρώην του ομάδα. Ένας Χάλαντ ο οποίος έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την φετινή σεζόν. Έχει 13 τέρματα σε όλες συνολικά τις διοργανώσεις. Νούμερα μαγικά. Πήρε σήμερα και το βραβείο του κορυφαίου παίχτη του μήνα στην Premier League. Έχει 10 τέρματα στην Premier League και 3 στο Champions League. Ένας παίχτης ο οποίος με το καλημέρα μπήκε, κούμπωσε εξαιρετικά στην ομάδα της City, η οποία ήταν δεδομένο πως δεν είχε ένα καθαρό έμο σεντερφόρ της αξίας του Erling Haaland και οδηγεί την ομάδα Pep Guardiola από επιτυχία σε επιτυχία. Και στον 8ο όμιλο έχουμε ένα ακόμη μεγάλο όνομα που τα βρίσκει πολύ δύσκολα σε αυτές τις πρώτες διαγωνιστικές του Champions League, τη Juventus, η οποία δεν έχει ακόμη βαθμό. Όχι τυχαία, η Juventus δυσκολεύεται και στο Ιταλικό Πρωτάθλημα με 4 ισοπαλίες και 2 μόλις νίκες σε 6 παιχνίδια. Σε σημείο μάλιστα που να έχουν αρχίσει συζητήσεις στην Ιταλία και για το μέλλον του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Σε δηλώσεις του σχετικά είπε πως δεν νιώθω πως η δουλειά μου βρίσκεται σε κίνδυνο. Αλλά είναι μια Juventus η οποία έχασε στην πρεμιέρα από την Paris Saint-Germain στη Γαλλία και έχασε και στην έδρα της από την Benfica με ανατροπή μάλιστα. Σε σημείο που η Παρί και η Μπενφίκα τώρα να έχουν 6 βαθμούς και η Γιουβέντους μαζί με τη Μακάμπι Χάιφα να είναι στη τελευταία θέση του ομίλου χωρίς βαθμό. Η Παρί δεν έχει συναντήσει δυσκολίες και στο Ισραήλ νίκησε, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε η Μακάμπι και για ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού ήταν ισόπαλο το παιχνίδι. Νίκησε με γκολ του Μέση, του Νεϊμάρ και του Εμπαπέ για πρώτη φορά και τρισκόραν σε παιχνίδι Champions League. Και δείχνει να απλοποιεί τα πράγματα σε αυτό το όμιλο. Βέβαια, ακόμη είμαστε στο ξεκίνημα τη σεζόν. Ξαναλέω ότι στο ποδόσφαιρο πολλά μπορούν να γίνουν. Αλλά σαν γενικό συμπέρασμα μπορούμε να πούμε
πως και το Champions League φέτος μπορεί να μας επιφυλάσει εκπλήξεις. Να, είδαμε μάνι-μάνι ομάδες όπως η Ατλέτικο, όπως η Λίβερπουλ, όπως η Chelsea, όπως η Juventus να δυσκολεύονται, να μην είναι τίποτα δεδομένο. Και αυτό μας προειδεάζει για μια συναρπαστική συνέχεια στους ομίλους Champions League. Δεν υπάρχει Champions League φυσικά την επόμενη και την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Θα έχουμε δύο αγωνιστικές πακέτο πάλι συνεχόμενες έτσι τον Οκτώβριο. Μετά έχουμε ξανά ένα κενό και μετά θα έχουμε πάλι δύο αγωνιστικές σερί τέλη Οκτωβρίου και αρχές Νοέμβρη για να ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων και στο Champions League αλλά και στις άλλες δύο διοργανώσεις, το Europa και το Conference. Λοιπόν, πάμε και στο ξεκίνημα για να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Πως είχαμε αυτή την εβδομάδα και ζήσαμε την πικρή εμπειρία και του αποκλεισμού από το EuroBasket, το αποκλεισμού της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ, από τους διοργανωτές Γερμανούς στην προημιτελική φάση, σε μια πολύ κακή ήττα με 107-96, σε μια βραδιά όπου τίποτα δεν λειτουργήσε για την εθνική μας ομάδα αμυντικά, σε μια βραδιά που φάγαμε 107 πόντους από την Γερμανία, με τους διοργανωτές να θυμίζουν πραγματικά ομάδα NBA με τα ποσοστά τους και την παραγωγικότητά τους. Θυμίζω ότι, αν θυμάμαι καλά τα στατιστικά, οι Γερμανοί είχαν 17 στα 31 τρίποντα, απίστευτο ποσοστό ευστοχίας σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Και έτσι απλά και έτσι με σκληρό τρόπο βγήκαμε εκτός συνέχειας του τουρνουά. Σε ένα τουρνουά που
η εθνική ομάδα είχε δημιουργήσει στους Έλληνες φιλάθλους τεράστιες προσδοκίες και είχαν δημιουργηθεί και ίδιες αυτές τις προσδοκίες και ανάμεσα στους παίχτες της ομάδας και μέσα στην οικογένεια της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Είχαν δημιουργηθεί τεράστιες προσδοκίες για ένα μετάλλιο. Υπήρχαν προσδοκίες ακόμη και για την κατάκτηση της κορυφής, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να μην γελιόμαστε, ακόμη και για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Όλοι μας ενδόμηχα αυτό πιστεύαμε, ότι η εθνική ομάδα με μπροστάρι τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ένα από τους καλύτερους παίχτες στον κόσμο, έναν παίχτη που έχει αναδειχθεί δύο φορές πολυτιμότερος στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, στο NBA, και με μια πλειάδα παικτών που πρωταγωνιστούν στις ομάδες της Ευρωλίγκας, πρωταγωνιστούν στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Πως αυτή τη φορά αυτή η φουρνιά της εθνικής ομάδας μπορεί να καταφέρει να φτάσει μέχρι την κορυφή, μπορεί να καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου, μέχρι τα μετάλλια. Μας λείπει πάρα πολύ ένα μετάλλιο, το έχουμε πολύ ανάγκη σαν ελληνικός αθλητισμός, σαν ελληνικό μπάσκετ. 13 χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία φορά, το 2009, σε εκείνο το Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας, όπου είχαμε πάρει την τρίτη θέση. Και η αλήθεια είναι ότι για λίγο ζήσαμε μέρες 2005 και 2006. Σε αυτές τις χρυσές εποχές για το ελληνικό μπάσκετ, όταν είχαμε πάρει σερί την πρωτιά στο Eurobasket του Βελιγραδίου και τη δεύτερη θέση, το ασημένιο μετάλλιο, στο Μοντομπάσκετ της Ιαπωνίας. Δεν επιβεβαιώθηκαν αυτές οι προσδοκίες, δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι ξεκινήσαμε εξαιρετικά. Ήταν ένα πάρτι ουσιαστικά αυτό που είχε ξεκινήσει από τον Αύγουστο, από τα φιλικά προετοιμασίας εθνικής, από τότε που κοντά στο 15 Αύγουστο, με τον περισσότερο κόσμο εκτός Αθήνας, να γεμίζει το Ολυμπιακό Στάδιο σε φιλικά παιχνίδια με την Ισπανία. Η εθνική ομάδα, η οποία συσπηρώθηκε από νωρίς και για τα φιλικά προετοιμασίας και για τα παιχνίδια στα προκριματικά του Μοντομπάσκετ, γιατί εν μέσω προετοιμασίας για το Eurobasket δώσαμε πολύ σημαντικά παιχνίδια και με το Βέλγιο και φυσικά με τους Σέρβους, που χάσαμε σε εκείνο το παιχνίδι, αν θυμάστε, στην παράταση, μια πολύ ωραία μπασκετική βραδιά τότε. Δεν κόστησε τόσο για την εθνική μας αυτό το αποτέλεσμα. Οι Σέρβοι είχαν περισσότερο ανάγκη την νίκη σε εκείνο το παιχνίδι. Αλλά και όταν ξεκίνησε το Eurobasket, είχαμε εξαιρετικές εμφανίσεις στον ομιλό μας. Βέβαια, μας έλειπε η διάρκεια σε κάποια παιχνίδια. Για παράδειγμα, στην πρεμιέρα με τους Κροάτες, η πρεμιέρα βέβαια είναι πάντα πρεμιέρα, δεν είχαμε την ίδια διάρκεια στην απόδοσή μας. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε και πήραμε την νίκη και με τους Κροάτες και με τους Ιταλούς και με τους Ουκρανούς, με την τρομερή εμφάνιση του Γιάννη και τους 41 πόντους σε εκείνο το παιχνίδι. Εντάξει, τα παιχνίδια με τη Μεγάλη Βρετανία και με την Εσθονία ήταν με αντιπάλους μικρότερης δυναμικότητας. Ήταν λίγο πολύ δεδομένο θα τα παίρναμε. Και με εκείνο το εντυπωσιακό 5 στα 5 στον όμιλό μας, στην κορυφή τερματίσαμε. Βρεθήκαμε στο Βερολίνο. Το πρώτο εμπόδιο ήταν η εθνική ομάδα της Τσεχίας. Σε αυτό το Eurobasket, αν κάτι μάθαμε, είναι πως κανένα αντίπαλο δεν πρέπει να τον υποτιμάς. Γιατί και με την Τσεχία περιμέναμε μια θεωρητικά εύκολη αποστολή για την εθνική μας ομάδα. Όλοι μας είχαμε το μυαλό μας στις διασταυρώσεις και το τι εμπόδια θα συναντήσουμε μέχρι τα μετάλλια, μέχρι το τέλος του δρόμου. Και οι Τσέχοι μας έβαλαν πολύ δύσκολα. Έδειξαν ότι έχουν ένα εξαιρετικό σύνολο με μπροστάρτες τους Βέσελη και Σατοράνσκι και για 3 δεκάλεπτα ήταν ένα τρομερό ντέρμπι το παιχνίδι, ακατάλληλο για καρδιακούς. Στο 4ο δεκάλεπτο σε εκείνο το μάτς η εθνική μας κατάφερε να πατήσει γκάζι, να δείξει την ποιότητα της και να ξεφύγει. Αλλά ίσως δεν μάθαμε από εκείνο το μάτς, γιατί η αλήθεια είναι ότι και πριν ξεκινήσει το παιχνίδι με τη Γερμανία, όλοι μας σκεφτόμασταν τη διασταύρωση την πιθανή με τους Ισπανούς στα ημιτελικά, το πώς θα μπούμε στη ζώνη των μεταλλίων. Υποτιμήσαμε, η αλήθεια είναι, την Γερμανία, μια εξαιρετική ομάδα. Μια ομάδα η οποία παίρνει και όθηση, δύναμη από το κοινό της, καθώς παίζει γηπεδούχος. Μια ομάδα με μπροστάρι τον Ντένις Ρέντερ, τον πρώην άσο των Celtics και των Lakers. Μπορεί να μην έχει ομάδα τώρα, αλλά νομίζω με αυτές τις εμφανίσεις στο Eurobasket σίγουρα θα βρει. Και έτσι όπως πήγε το παιχνίδι ο προημιτελικός με τη Γερμανία, η αλήθεια είναι ότι μουδιάσαμε όλοι σαν κοινό, γιατί περιμέναμε να δούμε μια εθνική ομάδα η οποία θα ξεδιπλώσει ξανά όλες τις αρετές της, και είναι πάρα πολλές στο παρκέ, αλλά ανταυτού είδα μια εθνική ομάδα η οποία δεν μπόρεσε να σταματήσει το ρυθμό των Γερμανών στην επίθεση. Μπορεί να σκοράραμε 96 πόντους, οι οποίοι μοιάζουν μάλλον υπεραρκετοί σε έναν προημιτελικό Eurobasket, αλλά μόνο τέτοιοι δεν αποδείχθηκαν, γιατί απ' την άλλη δεχτήκαμε 107 πόντους. Δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε ξανά με τίποτα τον επιθετικό ρυθμό των Γερμανών και έτσι είπαμε αντίο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπάσκετ.
Υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση στο στρατόπεδο της Εθνικής. Αυτό ήταν εμφανές και μέσα από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Είδαμε και τα δάκρυα του Θανάση Αντετοκούνμπο και του Γιαννούλη Λαρετζάκη, ο οποίος έκανε εξαιρετικό παιχνίδι και έκανε μια συγκλονιστική προσπάθεια στο παιχνίδι με τους Γερμανούς, αλλά δυστυχώς δεν ήταν αρκετοί. Το είχαν πιστέψει και οι ίδιοι οι παίχτες μας ότι θα φτάσουν ψηλά σε αυτό το Eurobasket. Δυστυχώς δεν καταφέραμε για ακόμη μια μεγάλη διοργάνωση να πάμε πραγματικά μακριά, γιατί για αυτήν την εθνική ομάδα και τις προσδοκίες που δημιούργησε, οι 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης δεν είναι μια καλή πορεία. Και αυτό δείχνει πόσο έχει μεγαλώσει τα τελευταία χρόνια ξανά η εθνική ομάδα. Μπορεί να ήταν μια καλή πορεία πριν από 5 χρόνια, πλέον δεν είναι. Αλλά αυτό που έχει να κάνει η εθνική ομάδα είναι να σηκώσει ξανά το κεφάλι, να μην απογοητευτεί, να συνεχίσει την προσπάθεια. Υπάρχει μια πολύ καλή μαγιά. Εδώ είναι, υπάρχει μια πάρα πολύ καλή φουρνιά. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να πετύχει πολλά ωραία πράγματα. Αρχίζει γενομένης πλέον από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023. Σε ένα χρόνο να είμαστε καλά από τώρα. Όπου εκεί ξανά η εθνική ομάδα θα πρέπει να γίνει πάλι μια οικογένεια και να προσπαθήσει αυτή τη φορά να οδηγήσει το ελληνικό μπάσκετ σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Η αλήθεια είναι πάντως πως γίνεται αυτή τη στιγμή ένα Eurobasket το οποίο δικαίως έχει χαρακτηριστεί Eurobasket των εκπλήξεων. Και αυτή τη στιγμή να σας πω πως διεξάγεται ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στους Πολωνούς και στους Γάλλους. Τελευταία στιγμή που κοίταξα, οι Γάλλοι ήταν αρκετά πιο μπροστά. Θα δούμε. Μάλιστα, έληξε ο πρώτος ημιτελικός. Η Γαλλία πραγματικά έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση και σκόρπισε την Πολωνία με σκόρ 95-54-41 πόντι η διαφορά. Και πήρε θριαμβευτικά λοιπόν την πρόκριση στον τελικό του Eurobasket. Είναι η πρώτη ομάδα η οποία προκρίνεται στον τελικό της Κυριακής. Οι Πολωνοί νομίζω πως πλήρωσαν την υπερπροσπάθεια που έκαναν στο παιχνίδι με τους Σλοβαίνους και άδειασαν. Όπως κάποτε είχε αδειάσει η εθνική μας ομάδα μπάσκετ μετά την εντυπωσιακή νίκη Ηνωμένων Πολιτειών το Σεπτέμβριο του 2006 στην Σαϊτάμα και μετά χάσαμε με κάτω τα χέρια από τους Ισπανούς στον τελικό. Παρ' όλα αυτά ήταν φέτος το Eurobasket των εκπλήξεων και θα δούμε και τι μας επιφυλάσσει μέχρι την Κυριακή, μέχρι το φινάλε. Για παράδειγμα, όλα τα βλέμματα σε αυτή τη διοργάνωση ήταν στραμμένα στο Γιάννη, στον Γιόκιτς και στον Ντόνσιτς, τα τρία μεγάλα αστέρια του NBA που ξεχώριζαν λίγο παραπάνω από τα υπόλοιπα σε αυτό το Eurobasket. Και οι τρεις είναι εκτός ημιτελικών. Η Σλοβενία με έναν αποκλεισμό σοκ από τους Πολωνούς του εντυπωσιακού Πονίτκα της Ρέτζιο Εμίλια. Είδατε πριν από λίγες μέρες την τρομερή εμφάνιση των Πολωνών και την υπερπροσπάθεια που έκαναν για να βγάλουν έξω ένα από τα φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, τους Σλοβαίνους. Οι Σέρβοι του Γιόκιτς έμειναν έξω από τους Ιταλούς σε προσωπικό σοου του Τζιανμάρκο Ποτσέκο, του τεχνικού της Ιταλικής ομάδας. Οι Ιταλοί εκπληκτικοί πραγματικά σε εκείνο το παιχνίδι που πέταξαν έξω τους Σέρβους. Δεν το περίμενε κανένας αυτό. Στη συνέχεια έμειναν έξω από τους Γάλλους και η εθνική μας ομάδα έμεινε έξω από τους διοργανωτές Γερμανούς, αλλά είχαμε και άλλες εκπλήξεις, ας πούμε, μικρότερο μεγέθους. Για παράδειγμα, ίσως δεν περίμενα και πολύ τη Λιθουανία να μείνει τόσο νωρίς έξω από αυτή την Ισπανία που βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο και όμως έγινε και αυτό. Ή για παράδειγμα οι Φινλανδοί με τον εκπληκτικό Μαρκάνεν και τον Κόπονεν που απέκλεισαν τους Κροάτες και έβαλαν και δύσκολα στους Ισπανούς μέχρι ένα σημείο. Ήτανε το Eurobasket των εκπλήξεων. Σε λίγο ξεκινάει ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στους διοργανωτές Γερμανούς και τους Ισπανούς και αυτό το παιχνίδι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ένα Eurobasket λοιπόν όπου τα μεγάλα φαβορία έμειναν από νωρίς έξω, έμεινε και η εθνική μας ομάδα έξω από νωρίς. Θα υπάρχει νέα ομάδα, νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί η ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης αποκλείστηκε από τους Πολωνούς, η Σλοβενία. Το εντυπωσιακό Goran Dragic το 2017 στο τελευταίο Eurobasket είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι την κορυφή. Δεν κατάφεραν να κάνουν το repeat οι Σλοβαίνοι. Και μένει να δούμε τώρα εάν οι Γάλλοι θα είναι αυτοί που θα ανέβουν ξανά στην κορυφή της Ευρώπης το 2013.
και μετά θα πάρουν ένα πρωτάθλημα Ευρώπης μετά την εποχή του σπουδαίου Τόνι Πάρκερ. Εάν οι Ισπανοί θα διαψεύσουν τους πάντες και θα αποδείξουν ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι πραγματικά αθάνατη, μια Ισπανία η οποία έχει όλα τα μεγάλα αστεία του παρελθόντος εκτός εθνικής πλέον, δεν υπάρχουν οι τεράστιοι παίχτες, τα αδέρφια Γκαζόλ, ο Γιούλ που είναι έξω λόγω τραυματισμού, όλοι αυτοί οι μεγάλοι αστέρες που είχαν Κάρλος Ναβάρο, όλοι αυτοί οι μεγάλοι αστέρες που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε στην μπασκετική Ισπανία όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν όμως τα αδέρφια Αρναγκόμεθ, υπάρχει ο Γκαρούμπα, υπάρχει πολύ καλό υλικό. Και φυσικά υπάρχει και η φανέλα, που είναι πολύ βαριά η φανέλα της Ισπανίας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και μην αποκλείεται καθόλου να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου η Ισπανία. Να δούμε λοιπόν αν θα είναι η Ισπανία, αν θα είναι η Γάλλη ή αν θα είναι και οι Γερμανοί που είχαν φτάσει στο τελικό του Eurobasket τότε που το είχε πάρει η εθνική μας ομάδα στο Βελιγράδι, οι οποίοι πραγματικά συνειδητοποίησαν πραγματικά πόσο καλή ομάδα είναι στο παιχνίδι για τους 8 κόντρα στην εθνική μας ομάδα. Και πλέον αφού περάσανε την εθνική μας ομάδα, τα πάντα είναι πιθανά. Στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα, θα έχει ολοκληρωθεί το Eurobasket, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα. Σε μια διοργάνωση πάντως απολαυστική για τους φίλους του μπάσκετ, πραγματικά όλα τα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ όμορφα, όλα τα παιχνίδια είχαν τη δική τους γοητεία. Εγώ προσωπικά ξεχώρισα την τρομερή μάχη της Τουρκίας με τη Γαλλία στη φάση των 16, σε ένα παιχνίδι που οι Τούρκοι πραγματικά αυτοκτόνησαν. Κρίθηκε στην παράταση για τους Γάλλους. Με τους Τούρκους μάλιστα να έχουν στο τέλος δύο βολές και την κατοχή υπέρ τους και στο τέλος κανονικής διάρκειας και να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν τίποτα, να μην παίρνουν τίποτα από αυτά. Και στο τέλος μάλιστα της παράτασης να έχουν τελευταία επίθεση εκείνη και να χάνουν την μπάλα μέσα από τα χέρια τους. Ήταν γενικά το Eurobasket των ανθρωπών. Και ο αποκλεισμός της Τουρκίας από τη Γαλλία μπορεί να θεωρηθεί από κάποιους μια μικρή έκπληξη. Γιατί οι Τούρκοι και αυτοί είχαν μεγάλες βλέψεις στο φετινό Eurobasket με τους τρεις NBAers στο roster και τον Shane Larkin, που ήταν ο άτυχος βέβαια της διοργάνωσης γιατί τραυματίστηκε στην πορεία και θα μείνει 2 μήνες έξω. Επομένως, ήταν αρκετά τα αποτελέσματα που προξένησαν κάποια έκπληξη και εντάξει, στο φινάλε μπορεί και εμάς να μας πλήγωσε αυτός ο αποκλεισμός, αλλά στο φινάλε αυτή είναι και η ομορφιά του αθλήματος και του αθλητισμού γενικότερα. Αυτές οι εκπλήξεις και αυτό το να συμβαίνουν πράγματα πέρα από τα αναμενόμενα. Θα δούμε λοιπόν τι θα συμβεί μέχρι το φινάλε. Κυριακή βράδυ ο μεγάλος τελικός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ. Δυστυχώς, καναλέω, η εθνική μας ομάδα δεν κατάφερε να φτάσει σε μια επιτυχία, δεν κατάφερε να φτάσει σε ένα μετάλλιο ξανά μετά από 13 χρόνια. Αλλά δεν θα πρέπει να απογοητευτεί, θα πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει, να σηκώσει το κεφάλι. Υπάρχει πάντα η επόμενη φορά και με ορίζοντα το παγκόσμιο κύπελλο πλέον, αναμένουμε ξανά όμορφα πράγματα από την Γαλανόλευκη.
Λοιπόν, σιγά σιγά κάπου εδώ έχει έρθει η ώρα να αποχωριστούμε για αυτήν την εβδομάδα. Να πούμε πως πέρα από το δεύτερο ημιτελικό του EuroBasket που είπαμε για σήμερα και το μεγάλο τελικό φυσικά που έρχεται την Κυριακή το βράδυ, ποδοσφαιρικά έχουμε ενδιαφέροντα παιχνίδια αυτό το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά τη Super League, το παιχνίδι που ξεχωρίζει σίγουρα είναι αυτό του Άρη εναντίον του Ολυμπιακού στο Κλέανθ Βικελίδης την Κυριακή στις 8 η ώρα το απόγευμα. Αλλά και στην Ευρώπη έχουμε δυνατές αναμετρήσεις. Στην Αγγλία επιστρέφει η αγωνιστική, αφού αναβλήθηκε η προηγούμενη λόγω της είδησης του θανάτου της Βασίλισσας Ελισάβετ. Βέβαια θα είναι κουτσί και αυτή η αγωνιστική, δεν θα διεξαχθούν τρία παιχνίδια γιατί δεν μπόρεσε να εγγυηθεί την ασφάλεια. Την ασφαλή διεξαγωγή των παιχνιδιών η αστυνομία στα παιχνίδια United, Lynch, Liverpool, Chelsea, παιχνίδια δηλαδή που έχουν μια μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ τους οι ομάδες και υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουν επεισόδια. Αναβλήθηκαν αυτά τα παιχνίδια και Brighton Crystal Palace. Θα έχουμε 7 παιχνίδια στην Αγγλία αυτή την αγωνιστική. Υπάρχει το ντέρμπι της Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης στις 10 ώρα το βράδυ την Κυριακή. Υπάρχουν σπουδαία ντέρμπι στην Ιταλία, Ρώμα, Αταλάντα και Μίλαν, Νάπολη, με τις ομάδες αυτές να έχουν ουσιαστικά ένα βαθμό διαφορά μεταξύ τους. Μίλαν, Νάπολη είναι ισόβαθμες, Ρώμα και Αταλάντα έχουν ένα βαθμό διαφορά μεταξύ τους. Και τα δύο παιχνίδια αυτά την Κυριακή, 7 και 10 παρατέταρτο, σε ένα ιταλικό πρωτάθλημα που εξελίσσεται πολύ ανταγωνιστικό σε αυτές τις πρώτες του αγωνιστικές. Υπάρχει και στη Γαλλία ένα δυνατό ντέρμπι Paris Saint-Germain-Lyon. Γενικότερα είναι πλούσια η αγωνιστική δράση αυτό το Σαββατοκύριακο. Και μετά βέβαια έχουμε τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και εκεί θα έχουμε ενδιαφέροντα παιχνίδια για τις τελευταίες αγωνιστικές των ομίλων του Nations League. Αλλά θα είμαστε εδώ την επόμενη Παρασκευή να τα συζητήσουμε όλα αυτά σιγά σιγά αναλυτικά. Λοιπόν, Ανδρέας Λεκάκης ήταν στα μικρόφωνα εδώ του ραδιοφωνικού σταθμού του NSTV. Ήταν η πρώτη μας εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Να έχουμε καλή σεζόν, να έχουμε καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα. Όλα να πάνε όμορφα, να κυλήσουν όλα ιδανικά. Εδώ θα είμαστε παρέα να τα λέμε, να τα κουβεντιάζουμε. Θα έχουμε και ξεχωριστούς καλεσμένους φέτος ξανά από το χώρο του αθλητισμού. Σιγά σιγά θα ανακοινωθούν και οι πρώτες μας συνεντευξούλες. Εμείς θα τα πούμε ξανά την επόμενη Παρασκευή. Να είστε καλά, καλό βράδυ Παρασκευής, καλό Σαββατοκύριακο. Ξανά εδώ και πάλι σε μια εβδομάδα. Γεια σας.